Όπως είπαμε από την αρχή, το θέμα το σημερινό θα είναι η συνείδηση των Ελλήνων στην Τουρκοκρατία. Και όπως είχαμε κάνει και την άλλη φορά, όποτε αισθάνεστε ότι θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να ρωτήσετε εκείνη τη στιγμή, έτσι. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό του ποια ήταν η συνείδηση των Ελλήνων κατά τα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Η Τουρκοκρατία, και πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εκείνα τα χρόνια, δηλαδή ας το πούμε από το 1453 μέχρι το 1821, ο Ελληνισμός δεν γνώρισε μόνο Τουρκοκρατία, αλλά γνώρισε βέβαια και δυτικές κυριαρχίες, Βενετοκρατία κυρίως, ένα περίπου 20% του σημερινού ελλαδικού χώρου κατεχόταν από τους Βενετούς. Άρα λοιπόν είναι διπλή η ξενοκρατία που γνώρισε ο Ελληνισμός. Και υπάρχουν ορισμένοι που μέσα στο πλαίσιο που περίπου προδιαγράφτηκε και πριν, δηλαδή της αποδόμησης της ιστορίας, τα τελευταία χρόνια λένε κάποια περίεργα πράγματα, ότι ξέρω εγώ δεν υπήρχε, λέει, η συνείδηση στην Τουρκοκρατία και ότι οι Έλληνες κατάλαβαν ότι ήταν Έλληνες, ξέρω εγώ, το 19ο αιώνα ή τον 20ο, μπορεί και τον 21ο κάποιος να αρχίσει να λέει σε λίγο. Ξέρετε, υπάρχει μια πλειοδοσία στον ανθελληνισμό. Ο ανθελληνισμός πληρώνει πάρα πολύ καλά και μάλιστα και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Έτσι. Οι θεωρητικές επιστήμες δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει ακριβώς μόνο και μόνο πουλώντας έναν τραγικό, βέβαια, τραγικό σε επίπεδο επιχειρημάτων, ανθελληνισμό. Υπάρχει λοιπόν τα τελευταία χρόνια αυτή η άποψη και έχουμε ως βασική παράμετρο σε αυτήν ότι δεν γνωρίζουν αυτοί που γράφουν αυτά, δεν γνωρίζουν τα κείμενα της Τουρκοκρατίας. Δεν έχουν μελετήσει τα κείμενα της Τουρκοκρατίας, οι περισσότεροι από αυτούς είναι ιστορικοί του 19ου αιώνα, δηλαδή ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί με την ιστορία του νεοελληνικού κράτους από την ίδρυσή του, δεν γνωρίζουν τις πραγματικότητες της Τουρκοκρατίας και λέει, εγώ τώρα βλέπω πρώτη φορά να λέει, ξέρω εγώ, ο Παπαρηγόπουλος ότι υπάρχουν Έλληνες, άρα ο Παπαρηγόπουλος το βρήκε αυτό. Πριν λέει, δεν έλεγε κανείς ότι ήταν Έλληνας, αλλά αυτός που το γράφει αυτό δεν έχει μελετήσει πηγές της Τουρκοκρατίας. Έτσι, πολλοί από αυτούς δυσκολεύονται και να διαβάσουν χειρόγραφα. Αλλά είναι καθηγητές ιστορίας, έτσι, στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, είναι καθηγητές ιστορίας, αλλά δυσκολεύονται, δεν το λέω, δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, είναι κυριολεκτικό, δυσκολεύονται να διαβάσουν χειρόγραφα. Έτσι, δεν μπορούν, μόνο έντυπα μπορούν να διαβάσουν αυτοί που τα γράφουν αυτά. Και όντως βέβαια, υπάρχει ένα ζήτημα ότι όταν, ξέρετε, μιλάμε μεταξύ μας, εμείς σήμερα, δεν λέμε ότι είμαστε Έλληνες, δηλαδή τώρα εδώ σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, δεν λέμε ότι είμαστε Έλληνες. Φανταστείτε λοιπόν κάποιος να το πάρει αυτό, να βρει αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα μετά από 500 χρόνια και να λέει, αυτοί εκεί που μιλούσαν στο Δημαρχείο του Αμαρουσίου εκείνη τη μέρα δεν ήταν Έλληνες, γιατί δεν το είπε κανείς ότι ήταν Έλληνες. Καταλαβαίνετε τα επιχειρήματα. Είναι ανάγκη να πούμε ότι είμαστε Έλληνες, αφού αυτό το ξέρουμε όλοι, ας πούμε, μεταξύ μας. Δεν πας να πεις κάπου το αυτονόητο, δεν λες καλημέρα, είμαστε Έλληνες, ναι, είμαστε Έλληνες, μπράβο, τι ωραία που είμαστε Έλληνες. Έτσι, όταν μιλάς με άλλους Έλληνες, με ανθρώπους δηλαδή, που έχουν και εκείνη την ίδια συνείδηση ότι συνανήκουν στο ίδιο πολιτισμικό φάσμα, δεν το ξαναλες. Λέει λοιπόν, δεν το λέγανε. Λέει, δεν χρησιμοποιούσαν το Έλληνες, χρησιμοποιούσαν και το Ρωμνί. Άλλο ζήτημα αυτό τώρα. Θα μιλήσω πρώτα για το πρώτο. Όταν βεβαίως στην Τουρκοκρατία, όπως και σε κάθε ιστορική εποχή, οι άνθρωποι μιλούσαν μεταξύ τους και μιλούσαν με τους γνωστούς τους και τους ανθρώπους που επικοινωνούσαν κάθε μέρα, σαφώς και δεν επαναλάμβαναν το όνομα της εθνικής τους ταυτότητας. Δεν το κάνει κανείς και ποτέ. Όταν όμως δούμε κείμενα της Τουρκοκρατίας που αφορούν σε σχέσεις και σε επαφές με ξένους, εκεί είναι το πρώτο πράγμα που λένε. Γιατί εκεί είναι πρέπει να πεις στον άλλο τι είσαι. Οι Ευρωπαίοι νόμιζαν, ξέρετε, για τις πρώτες δεκαετίες μετά την άλωση, οι Ευρωπαίοι νόμιζαν ότι οι Έλληνες τελείωσαν. Όταν αρχές 16ου αιώνα συνειδητοποιούν ότι
βρίσκουν κάποιους Έλληνες, κάποιους δηλαδή που πάνε στην Ευρώπη και τους λένε εμείς είμαστε Έλληνες. Υπάρχει μια μερίδα, ας πούμε, που επικοινωνεί με Γερμανούς εκεί, Προτεστάντες, το Μελάχθωνα κτλ. Και όταν αυτοί βλέπουν εκεί κατοικήμενα στα ελληνικά, σε μια γλώσσα που είναι αρχαΐζουσα, έμοιαζε δηλαδή τα ελληνικά που ξέραν εκείνοι τα αρχαία, ας πούμε, Γερμανοί, και πάνε κάποιοι άνθρωποι και τους λένε είμαστε Έλληνες, και τους λένε ξέρετε, υπάρχει το Πατριαρχείο, δεν χάθηκε. Υπάρχει ακόμα, υπάρχουν Ορθόδοξοι Έλληνες. Οι Γερμανοί δεν το πιστεύανε. Δηλαδή λέγανε, μα πώς έγινε, πώς μείνατε εσείς, τι είσαστε εσείς. Όταν σε όλο το φάσμα των αιώνων αυτών υπάρχει επαφή κυρίως με τους δυτικούς, εκεί ο οποιοσδήποτε από εδώ, ο οποιοσδήποτε ανήκει στο δικό μας πολιτισμικό φάσμα, δηλώνει ευθαρσώς την ελληνική του ταυτότητα. Μία πολύ χαρακτηριστική, δύο είναι μάλλον έτσι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί είναι δεκάδες τα παραδείγματα, υπάρχουν, έχουν βγει τα τελευταία χρόνια κάποια πολύ καλά άρθρα που παραθέτουν δεκάδες παραδείγματα αναφοράς σε ελληνισμό, ελληνικότητα και ελληνική συνείδηση κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Και μάλιστα πολλά από αυτά υπάρχουν και στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα βρείτε δηλαδή χωρίς να, πολύ εύκολα και χωρίς να πληρώσετε κάτι. Θα αναφέρω δύο γεγονότα ακριβώς που δείχνουν ξεκάθαρη την περίπτωση της σχέσης ακριβώς που αισθανόταν ο μέσος Έλληνας ότι είχε στα χρόνια της τουρκοκρατίας με τον αρχαίο και το μεσαιωνικό Έλληνα. Το πρώτο είναι το παράδειγμα του Μέγα Αλέξανδρου. Στην τουρκοκρατία το βιβλίο που πουλήθηκε, τυπώθηκε περισσότερο στα ελληνικά και πουλήθηκε μετά τα εκκλησιαστικά, ήταν η λεγόμενη Φυλάδα του Μέγα Αλέξανδρου. Τι ήταν η Φυλάδα του Μέγα Αλέξανδρου? Η Φυλάδα του Μέγα Αλέξανδρου ήταν ένα διήγημα, ένα αφήγημα, έτσι λαϊκό τρόπο, το οποίο ξεκινούσε από την αρχική ιστορία του Αλέξανδρου και μέσω της διασκευής που της είχε κάνει ο Καλλισθένης, ο ψεύδο Καλλισθένης καλύτερα, έφτανε μέχρι τα χρόνια αυτά της τουρκοκρατίας, με σταθερή, επαναλαμβάνω, με σταθερές πάρα πολύ υψηλές πωλήσεις. Είναι καταγεγραμμένες περίπου 60 εκδόσεις της Φυλάδας του Μέγα Αλέξανδρου στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Για τα δεδομένα της εποχής είναι ένα τεράστιο νούμερο, έτσι. Δεν είναι, οι εκδόσεις δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Μιλάμε για μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα στον εκδοτικό χώρο. Περίπου 60 εκδόσεις, σας λέω, μόνο τα εκκλησιαστικά, δηλαδή το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή γενικά, τα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας, μόνο αυτά είχαν περισσότερες εκδόσεις στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Από όλα τα άλλα κείμενα, το περισσότερο εκδομένο ήταν η Φυλάδα του Μέγα Αλέξανδρου. Και προφανώς δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι στον ελληνισμό άρεσε η Φυλάδα του Μέγα Αλέξανδρου, γιατί υπήρχαν και άλλοι ήρωες. Είχαν μεταφραστεί και ξένοι ήρωες, αλλά ο ελληνισμός αισθανόταν κοντά με τον Μέγα Αλέξανδρου. Και δεν είναι μόνο η ίδια η Φυλάδα του Μέγα Αλέξανδρου. Είναι δεκάδες τα έργα των λογίων της τουρκοκρατίας που αναφέρονται στο Μέγα Αλέξανδρο ως έναν βεβαίως από τους πολλούς προγόνους. Αναφορές υπάρχουν στο σύνολο της αρχαιότητας. Και βέβαια, επειδή σε αυτούς τους αιώνες έχει παρέλθει και αρκετός καιρός πια από τα χρόνια που η αρχαία θρησκεία ή κάποιοι εκπρόσωποι της αρχαίας θρησκείας προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια διάσπαση και μια σχάση μέσα στον ελληνισμό, είναι πάρα πολύ εύκολο πια και οι πάντες καταφάσκουν την αρχαιότητα. Ακόμα δε και κάποιες περιπτώσεις που κάποιοι άγιοι της τουρκοκρατίας, ακριβώς επειδή στα χρόνια του 18ου αιώνα μόνο ισχύει αυτό που θα πω τώρα, υπάρχει μια στροφή κάποιων λογίων προς έναν αρχαιολατρισμό, ο οποίος δεν είναι πια αγάπη για την αρχαιότητα, αλλά αποκτά θρησκευτικό χαρακτήρα. Και τότε όταν επανέρχονται κάποιοι πατέρες στην πολεμική των πρώτων αιώνων κατά της ειδωλολατρίας και καταφέρονται κατά των αρχαίων, στο λόγο τους είναι ξεκάθαρο ότι αυτή είναι ελληνική παράδοση, αλλά μια ελληνική παράδοση που πια δεν πρέπει να ακολουθούν οι Έλληνες. Δεν την απορρίπτουν δηλαδή ως κάτι ξένο, δεν λένε πουθενά τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτούς, αυτοί είναι ξένοι, αυτοί είναι άλλο πράγμα από εμάς, αλλά λένε ότι όχι όπως οι παλιοί Έλληνες με τα είδωλα που πίστευαν σε ψευδείς θεούς, οι παλιοί Έλληνες, αλλά εμείς σήμερα πρέπει να έχουμε την πίστη στο Χριστό κτλ. Έτσι, μεγάλοι πατέρες της τουρκοκρατίας, οι οποίοι διείδαν πράγματα τα οποία
μας ταλαιπωρούν μέχρι και σήμερα. Έτσι, οι Άγιοι Κολυβάδες κυρίως είναι αυτοί που το 18ο αιώνα πολέμησαν, έδωσαν μια τελείως άνηση μάχη με τα ρεύματα τα ευρωπαϊκά, και πάλι καλά που την έδωσαν και έμεινε και κάτι από ορθοδοξία και στον ελληνικό κράτος. Το ένα λοιπόν είναι έτσι μια μεγάλη, ένα μεγάλο αγκάλιασμα του Μέγα Αλέξανδρου από πάρα πολλές πλευρές σε όλο το διάστημα της Τουρκοκρατίας. Η δεύτερη περίπτωση στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα είναι ο Αναστάσιος Μιχαήλ. Ο Αναστάσιος Μιχαήλ είναι ένας από τους πολύ κακός, από τους λιγότερο γνωστούς λογίους της Τουρκοκρατίας. Καταγόταν από την Άουσα και ο Αναστάσιος Μιχαήλ βρέθηκε, όπως πολλοί άλλοι Έλληνες οι οποίοι ήθελαν να ζήσουν στην Ευρώπη, βρέθηκε να δουλεύει για Γερμανούς. Στην ουσία τον πήρανε στη Γερμανία και τους έκανε επιμέλεια στο ελληνικό κείμενο της Καινής Διαθήκης που βγάζαν τότε στη Χάλη. Μιλάμε για αρχές 18ου αιώνα. Ο Αναστάσιος Μιχαήλ πηγαίνει στη Γερμανία, διαπρέπει ως ελληνιστής και φιλόλογος και κάποια στιγμή έρχεται η μεγάλη διάκριση για αυτόν, καθώς είναι ο πρώτος Έλληνας που γίνεται ακαδημαϊκός. Έγινε μέλος μιας από τις τρεις αρχαιότερες ακαδημίες του κόσμου, τις επιστημονικές ακαδημίες του κόσμου, της Ακαδημίας του Βερολίνου, Βραδεμβούργου τότε. Στα 1707 γίνεται μέλος ο Μιχαήλ, πρόεδρος και ιδρυτής ουσιαστικά της Ακαδημίας του Βραδεμβούργου είναι ο διάσημος γερμανός φιλόσοφος και μαθηματικός ο Λάιμπνιτς, ο οποίος ζει, αυτός είναι δηλαδή πρόεδρος όταν εκλέγεται ο Μιχαήλ μέλος της Ακαδημίας. Εκεί λοιπόν ο Μιχαήλ, όπως συνηθίζεται, δίνει έναν εισιτήριο λόγο. Όταν δηλαδή κάποιος γίνεται ακαδημαϊκός, είναι συνήθεια και εκείνη την εποχή και σήμερα, να δίνει ένα λόγο, να εκφωνεί ένα λόγο προς την Ακαδημία που τον εξέλεξε. Εκεί λοιπόν ο Μιχαήλ, το θέμα του λόγου στην ουσία είναι η ελληνική παιδεία. Αυτό είναι το θέμα του λόγου του. Ξεκινάει λοιπόν και λέει, εγώ τους λέει, είμαι Έλληνας, από τη Μακεδονία. Και αρχίζει και τους λέει, τι θα πει Έλληνας. Όποιος διαβάσει το κείμενό του, είναι πολύ δύσκολο να διαβάσει βέβαια κανείς, θα σας πω μετά γιατί. Όποιος διαβάσει το κείμενό του θα καταλάβει ότι ο Παπαρηγόπουλος, που κάποιοι λένε ότι είναι ο πατέρας του ελληνικού εθνικισμού, είναι διεθνιστής μπροστά στο Μιχαήλ. Εκεί να δείτε αίσθηση συνέχειας και ελληνικότητας στο Μιχαήλ στα 1707, 150 ακριβώς χρόνια πριν τον Παπαρηγόπουλο. Έτσι. Ξεκινάει λοιπόν ο Μιχαήλ και λέει: εγώ είμαι Έλληνας. Και εξηγεί τι είναι το Έλληνας, τι θα πει Έλληνας. Και λέει: εμείς οι Έλληνες είμαστε οι ίδιοι που ξέρετε από την αρχαιότητα. Και αρχίζει και τους λέει: τους μεγάλους σοφούς της αρχαιότητας. Ένα-ένα τα ονόματα. Αρχίζει και τους λέει επίσης ότι ξέρετε, εμείς είμαστε οι ίδιοι που ήμασταν στην Ανατολή, στην ίδια περιοχή δηλαδή της Ελλάδος και κατά τα μεσαιωνικά χρόνια. Τους λέει για το Φώτιο, για όλους τους σπουδαίους πατέρες και λογίους, ας πούμε, και των χρόνων των Βυζαντινών. Και βέβαια, εμείς είμαστε, λέει, αυτοί που ξέρετε και από τα χρόνια της Αναγέννησης. Τους λέει και όλους τους σπουδαίους αναγεννησιακούς λογίους που φύγαν από την Κωνσταντινούπολη και πήγανε στη Δύση και δίδαξαν. Και εμείς, λέει, συνεχίζουμε και υπάρχουμε ακόμα. Για να το δείξει το ότι υπάρχουμε ακόμα, παραθέτει ένα πανόραμα της ελληνικής παιδείας της εποχής του. Δηλαδή, λέει ποιοι ήταν οι μεγάλοι δάσκαλοι τον χρόνο που ζει ο ίδιος, δηλαδή του τέλους του 17ου και των αρχών του 18ου αιώνα. Και ενώ κάνει αυτό, πιάνει και πραγματικά ξετινάζει δύο ανθεληνικές κατηγορίες, οι οποίες ήδη από εκείνη την εποχή εξυφαίνονται κατά του ελληνισμού. Η πρώτη, είναι και η παλιότερη, είναι ότι οι Έλληνες δεν υπήρχαν πια την εποχή αυτή. Προσέξτε, δεν είναι πια η έννοια ότι δεν ξέραμε, κατακτήθηκαν από τους Τούρκους και γι' αυτό
λέγαμε ότι δεν υπήρχαν. Το 18ο αιώνα ξέρουν ότι υπάρχουν κάποιοι που ισχυρίζονται ότι είναι Έλληνες. Αλλά προσέξτε τώρα το επιχείρημα του ανθεληνισμού. Λέει, η γλώσσα που μιλάτε, αυτά είναι, κυκλοφορούνται βιβλία στην Ευρώπη με αυτό το περιεχόμενο που σας λέω τώρα, δεύτερο μισό 17ου αιώνα. Η γλώσσα που μιλάτε δεν είναι η ίδια με των αρχαίων Ελλήνων. Άρα, λέει, εσείς δεν είστε Έλληνες. Είστε κάποιοι άλλοι που πήρατε κάποια γλωσσική μορφή που κάπως μοιάζει με τα ελληνικά και κοροϊδεύετε και προσπαθείτε να πείσετε τον κόσμο ότι είστε Έλληνες. Ο Μιχαήλ, όπως είπα, ξετινάζει αυτή την άποψη. Γιατί είναι πολύγλωσσος, είναι ένας δεινός φιλόλογος πραγματικά, ένας τεράστιος φιλόλογος. Και φέρνοντας επιχειρήματα τα οποία στέκουν με τη σημερινή γλωσσολογική επιστήμη, φέρνοντας παραδείγματα από 9 διαφορετικές γλώσσες, δείχνει ότι η ελληνική έχει της εποχής του έχει τη μεγαλύτερη συγγένεια, έχει μεγαλύτερη συγγένεια με την αρχαία μορφή της ελληνικής γλώσσας, από ότι έχουν όλες οι αρχαίες γλώσσες. Φέρνει πάμπολα παραδείγματα από τα λατινικά και τα εβραϊκά. Αυτές, ξέρετε, είναι οι τρεις κλασικές γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά, τα εβραϊκά και τα λατινικά. Δείχνει λοιπόν ότι τα εβραϊκά της εποχής του, καλά, τα εβραϊκά δεν έχουν καμία σχέση, αλλά και τα λατινικά ακόμα έχουν υποστεί πολύ μεγαλύτερες αλλοιώσεις και διαφοροποιήσεις στην εποχή του από ότι τα ελληνικά. Και το πηγαίνει ακόμα παραπέρα. Φέρνει παραδείγματα και από νεότερες ευρωπαϊκές γλώσσες και δείχνει ότι η εξέλιξη, ας πούμε, της γαλλικής από τα μεσαιωνικά γαλλικά μέχρι την εποχή του ή της ρωσικής είναι μεγαλύτερη και η διαφοροποίηση μεγαλύτερη από ό,τι στην ελληνική από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες του. Έτσι λοιπόν καταλήγει και λέει ότι αν αυτά που μιλάμε εμείς σήμερα δεν είναι ελληνικά, τότε λέει καμία γλώσσα. Όλες οι γλώσσες αποτελούν απάτες και δεν αποτελούν συνέχεια των παλαιότερων μορφών των οποίων υποστηρίζουν ότι αποτελούν συνέχεια. Η επιχειρηματολογία, επαναλαμβάνω, ήταν τέτοια και η εντύπωση που προκάλεσε το έργο ήταν τέτοια ώστε για χρόνια μετά υπήρξε ένα πάγωμα των σχετικών προσπαθειών. Επανήλθανε στα μέσα του 18ου αιώνα αυτές, παρότι, προσέξτε, το έργο αυτό που σας λέω, γιατί αυτόν τον λόγο τον εκφώνησε και μετά προσπάθησε να τον τυπώσει ο Μιχαήλ. Έτσι, το έργο απαγορεύτηκε να τυπωθεί στην Ευρώπη, στη Γερμανία. Σταμάτησε και αυτό που μας έχει σωθεί μέχρι τις μέρες μας είναι προφανώς κάποια φύλλα τα οποία έδεσε ο Μιχαήλ από το τυπογραφείο εκεί που σταμάτησε η εκτύπωση. Δεν το έχουμε ολόκληρο το έργο. Το έργο κόβεται, δηλαδή το αντίτυπο, το μόνο γνωστό που υπάρχει. Κόβεται σελίδα 216, ας πούμε, από εκεί και κάτω δεν έχουμε το κείμενο. Έτσι. Επίσης, ο Μιχαήλ πιάνει και μία ιστορική, ας το πούμε, ανθεληνική τοποθέτηση που έχει αρχίσει ήδη να υπάρχει, ότι αυτό είναι σχετικά καινούριο στην εποχή του, είναι πολύ καινούριο. Οι Μακεδόνες, λέει, δεν είναι Έλληνες. Αυτά τα σημερινά δηλαδή δεν ξεκινάνε τώρα. Ο ανθεληνισμός έχει πολύ βαθιές ρίζες. Εντάξει. Όλοι αυτοί που ήταν σε διαφορετικές πίστες από εμάς δούλευαν από αιώνες να δημιουργήσουν μια τέτοια κατάσταση εναντίον του ελληνισμού. Δεν ξεκίνησαν τώρα τον 20ο και τον 21ο αιώνα, ας πούμε. Έτσι. Οι Μακεδόνες λοιπόν είναι δύο πολύ γνωστά στην Ευρώπη της εποχής ιστορικά έργα, τα οποία υποστηρίζουν ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες. Και ο Μιχαήλ, πέρα από τα παραδείγματα της ελληνικότητας των Μακεδόνων, της γλώσσας, των κοινών ηθών, εθήμων και τα λοιπά με τους υπόλοιπους Έλληνες, παραθέτει και το εξής επιχείρημα, το οποίο είναι όντως σημαντικό και για τη δική μας κατανόηση. Γιατί και εμείς πολλές φορές έχουμε μια τελείως λάθος κατανόηση του ελληνισμού. Λέει λοιπόν ο Μιχαήλ το εξής. Λέτε, λέει, ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες. Γιατί εσείς, λέει, δεν ξέρετε τι είναι ο ελληνισμός και νομίζετε ότι οι Έλληνες ήταν οι Αθηναίοι. Σας λέω λοιπόν, λέει, ότι οι Μακεδόνες ήταν πιο Έλληνες από τους Αθηναίους. Γιατί
Γιατί ξέρετε, λέει, από που ξεκίνησαν οι Έλληνες. Οι Έλληνες, λέει, ξεκίνησαν από τη Θεσσαλία. Πάει στον καταγωγικό Μύθωνα με το Δευκαλίωνα κτλ. Και η Θεσσαλία, λέει, είναι δίπλα στη Μακεδονία. Η Αθήνα είναι πολύ μακριά από εκεί. Αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε και εμείς στο μυαλό μας. Γιατί και εμείς πολλές φορές, όταν μιλάμε για αρχαία Ελλάδα, πάει το μυαλό μας μόνο στην Αθήνα. Δεν είναι μόνο η Αθήνα Ελλάδα. Είναι ένα σύστημα, ένα τεράστιο πράγμα ο Ελληνισμός και στην αρχαιότητα, όχι μόνο στα νεότερα χρόνια. Ο Μιχαήλ, λοιπόν, φέρνει ακριβώς και ιστορικά παραδείγματα για να δείξει την ελληνικότητα του Αλεξάνδρου κτλ. Και είναι σημαντικό ότι δημιούργησε μέσα στην Ακαδημία του Βραδεμβούργου αρκετούς υποστηρικτές. Άλλωστε και η ίδια η εκλογή του, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί αν όλοι ήταν αντίθετοι, ας πούμε, να εξελέγει, έτσι. Και αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία τα οποία βοήθησαν, εν πάση περιπτώσει, στο να μην υπάρχει αποκλειστικά και μόνο ανθεληνική γραμμή, η οποία, βέβαια, επαναλαμβάνω, θα τα πούμε αυτά πιο πολύ στην επόμενη συνάντηση, βέβαια, ήταν η κυρίαρχη γραμμή για την περίοδο, στην ουσία, της τελευταίας χιλιετίας. Δηλαδή, η Ευρώπη είναι ανθεληνική, δεν είναι ο Σόιμπλε τώρα, ξέρω εγώ, ή τα τελευταία αυτά. Είναι ανθεληνική τα τελευταία τουλάχιστον 1000 χρόνια η Ευρώπη. Και βέβαια, σε αυτό δεν φταίει μόνο η Ευρώπη με την έννοια του καθολικισμού ή του προτεσταντισμού. Την ίδια λογική είχαν και οι άλλοι που ζούσαν στην Ευρώπη, δηλαδή οι Εβραίοι. Έτσι. Αυτό τώρα να το αφήσουμε λίγο στην άκρη εδώ τη συζήτηση και να πούμε κάτι άλλο. Είπα και πριν ότι ο Ελληνισμός είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο απλωμένο από αυτό που μερικές φορές και εμείς έχουμε στο μυαλό μας και μιλάμε για Ελληνισμό και εννοούμε Αθήνα. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, το όνομα που οι περισσότεροι Έλληνες χρησιμοποιούσαν ήταν το όνομα Ρωμιός. Όχι ότι δεν χρησιμοποιεί το και το Έλλην αυτούσιο, χρησιμοποιεί το. Και υπάρχουν λόγοι που σε ένα κείμενο λένε Έλλην, στο άλλο λένε Ρωμιός. Τα χρησιμοποιούσαν παράλληλα ως συνώνυμα, περίπου όπως τα χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα. Και ακριβώς, και το Γρεκός, ακριβώς. Το οποίο επίσης πολλοί λένε ότι είναι ευρωπαϊκό. Δεν είναι ακριβώς ευρωπαϊκό. Η αρχική προέλευση της λέξης είναι αρχαιοελληνική. Απαντάται στον Αριστοτέλη πρώτη φορά. Και είναι βεβαίως οι Ευρωπαίοι το πήρανε και του δώσαν τις αρνητικές σημασίες που είχε στη μεσαιωνική λατινική, δηλαδή του Απατεώνα, του Αγίρτη κτλ. Αυτά που πιστεύουν και σήμερα οι Ευρωπαίοι κυρίως για μας. Στο Γρεκός, έτσι, στο Γρεκός τα φόρτωσαν όλα αυτά και γι' αυτό μας το φόρεσαν και ως βασικό όνομα, θα το εξηγήσω τώρα, και αυτό είναι προϊόν της ίδιας διαδικασίας. Βέβαια, βέβαια. Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν δέχονταν το κανονικό μας όνομα, δηλαδή εμείς όταν μας κατέλαβαν οι Τούρκοι, έχοντας το κρατικό όνομα, το όνομα του κράτους μέσα στο οποίο ζούσαμε, που δεν ήταν άλλο από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το κράτος το οποίο κατέλαβαν οι Τούρκοι το 1453 ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτή στην πρωτεύουσα είχε μεταφέρει ο Μεγάλος Κωνσταντίνος από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Δεν είχε ιδρύσει κανένα καινούριο κράτος ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. Δεν έκλεισε το ένα μαγαζί και άνοιξε ένα άλλο και το είπε Βυζάντιο. Έτσι, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την πρωτεύουσα της μετέφερε από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Το κράτος αυτό ήταν μέχρι που έπεσε και είναι χαρακτηριστικό ότι οι ίδιοι και οι Τούρκοι το αναγνωρίζουν αυτό. Οι Τούρκοι, ξέρετε, ότι μας λέγανε ακριβώς έτσι, Ρουμ. Αυτό ήταν το όνομα που είχαν για μας, Ρωμιούς δηλαδή. Μάλιστα, όταν οι Σελτζούκοι Τούρκοι πριν τους Οθωμανούς είχαν στήσει το πρώτο μόνιμο κράτος τους στη Μικρά Ασία, το αποκαλούσαν Σουλτανάτο του Ρουμ. Δηλαδή το Ρωμαϊκό Σουλτανάτο. Γιατί βεβαίως οι άνθρωποι ξέραν ότι το είχαν στήσει πάνω σε εδάφη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το όνομα λοιπόν που κυρίως είχαμε εμείς ήταν το όνομα το κρατικό μας που ήταν ακριβώς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εξού και Ρωμνή. Στους Ευρωπαίους όμως δεν άρεσε αυτό. Δεν ήθελαν να μας λένε Ρωμιούς και δεν μας είπαν ποτέ έτσι. Ο λόγος που δεν μας είπανε είναι μια μεγάλη, η μεγαλύτερη είναι αυτή, ιστορική απάτη που έχει συμβεί στην παγκόσμια ιστορία. Η μεγαλύτερη ιστορική απάτη είναι ότι οι Ευρωπαίοι από τον 9ο αιώνα και μετά διεκδίκησαν το ρωμαϊκό τίτλο για τον εαυτό τους.
Από την εποχή του Καρλομάγνου, ο οποίος Καρλομάγνος τι ήταν, ήταν ένας Φράγκος, ένας βάρβαρος δηλαδή βασιλιάς, που είχε καταλάβει τα εδάφη τα δυτικά του δυτικού τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και σε συνεργασία με τον Πάπα εστέφθη Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Ποιος? Ο βάρβαρος, ο Καρλομάγνος, που δεν ήξερε να γράφει λατινικά. Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Και από εκεί και πέρα όλοι οι διάδοχοι του αυτοκράτορας της Δύσης είχαν τον τίτλο του Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εφόσον εκείνοι θέλαν να οικειοποιηθούν τον ρωμαϊκό τίτλο για τον εαυτό τους, δεν μπορούσαν να λένε ότι και αυτοί στην Ανατολή είναι και αυτοί οι Ρωμαίοι, γιατί δεν γίνεται να είναι όλοι Ρωμαίοι, κάποιοι είναι Ρωμαίοι και κάποιοι δεν είναι Ρωμαίοι. Εφόσον λοιπόν οι ψεύτικοι Ρωμαίοι πήραν το όνομα του Ρωμαίου, επεφύλαξαν για τους αληθινούς Ρωμαίους ένα άλλο όνομα. Και σου λέει πώς να τους πούμε τούτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Καρλομάγνος και όλη η διαδοχή του, όταν απευθύνονταν, γιατί υπήρχε κάποια διαστήματα επικοινωνία στον Αυτοκράτορα, τον όντως Ρωμαίο Αυτοκράτορα που έδρευε στην Κωνσταντινούπολη, τον αποκαλούσαν με δύο ονόματα. Ή Imperator Grecorum ή Imperator Constantinopolitanum. Αυτοκράτορας Κωνσταντινούπολης. Ποτέ βεβαίως με τον κανονικό του τίτλο που ήταν Αυτοκράτορας των Ρωμαίων. Ξέρετε, μέχρι που πέφτει η πόλη, όλα τα κείμενα μιλάνε για Αυτοκρατορία Ρωμαϊκή, για Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ας πούμε, είναι ο Αυτοκράτορας των Ρωμαίων. Αυτός είναι ο τίτλος, που δεν είχε κανέναν άλλον. Οι Ευρωπαίοι όμως επιμένουν στο Γκρεκόρουμ. Γιατί τους αρέσει τώρα το Γκρεκόρουμ? Γιατί το Γκρεκόρουμ δεν έχει και σε αυτούς, στους πιο λόγιους από αυτούς που ξέρουν κάποιοι από αυτούς ελληνικά, δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία, δεν τους λέει κάτι. Το Ρωμαίοι δεν το θέλουν, γιατί είπαμε Ρωμαίοι θέλουν να το κρατήσουν για τον εαυτό τους. Το Έλληνες πάλι δεν το θέλουν, γιατί το Έλληνες ακόμα και στη Δύση ήταν ένδοξο όνομα. Ακόμα και μεταξύ τους, δηλαδή δεν μπορούσαν να φορτώσουν στο Έλληνας το Απατεώνας, το Ελεϊνός, το Τρισάθλιος που φόρτωσαν στο Γρεκός. Το Γρεκός που δεν το ήξεραν και οι λόγοι τους τόσο πολύ, εκείνο πολύ πιο εύκολα πήρε όλες τις αρνητικές σημασίες που θέλαν να δίνουν στην Ανατολή. Γι' αυτό επέλεξαν και κράτησαν το Γρεκός για μας από τα τρία αυτά ονόματα οι δυτικοί. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ανατολή. Στην Ανατολή, όπως είπαμε, το κύριο όνομα είναι το Ρωμιός. Έτσι μας λένε και οι Τούρκοι. Μόλις μας καταλαμβάνουν, όχι, το Γιουνάν θα σας πω τι είναι. Το όνομα το οποίο μας δίνουν οι Οθωμανοί είναι λοιπόν Ρωμιοί. Και μάλιστα και όλη τη Βαλκανική αρχικά τη λέγανε χώρα των Ρωμιών. Ρούμελι. Εντάξει, άμα διαβάσετε οι Τούρκοι ιστορικοί και οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, που γράφουν για την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναφέρουν όλη τη Βαλκανική στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ως Ρούμελι. Όλη η Βαλκανική, όχι στερεά Ελλάδα που έγινε και έμεινε στα χρόνια της Επανάστασης, ας πούμε, το μόνο κομμάτι, γιατί ήταν το μόνο κομμάτι που δεν είχε ιδιαίτερο γεωγραφικό όνομα. Ο Μοριάς είχε, η Θεσσαλία είχε, η Στερεά δεν είχε και σήμερα δεν έχει ουσία. Το Στερεά, τι θα πει στερεά Ελλάδα. Καταλάβατε. Γι' αυτό έμεινε εκεί μόνο το Ρούμελι, περιορίστηκε σε εκείνο, γιατί ήταν το μόνο γεωγραφικό κομμάτι που δεν είχε ιδιαίτερο όνομα. Εντάξει. Αλλά αρχικά λέγανε Ρούμελι, χώρα των Ρωμιών δηλαδή, όλη τη Βαλκανική. Το Ιουνάν που είπατε, το Ιουνάν είναι μεταγενέστερο, είναι στην ουσία στο πλαίσιο του κεμαλισμού, όταν ο κεμαλισμός προσπάθησε. Όταν ο κεμαλισμός προσπάθησε να διαλύσει την παράδοση την Οθωμανική, ξέρετε, ο Κεμάλ όταν το 22, μετά το 22 διέλυσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ανέλαβε την εξουσία, στράφηκε βιαίως κατά της Οθωμανικής παράδοσης και του Ισλαμισμού. Εκτέλεσε, μέσα στα εκατομμύρια που εκτέλεσε ο Κεμάλ ήταν και οι ιερωμένοι μουσουλμάνοι, οι οποίοι ήταν κανονικοί ιερωμένοι, δεν ήθελαν αυτό το ευρωπαϊκό που είχε θέλει το δικό του, ας πούμε. Εκτέλεσε πάρα πολλούς τέτοιους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν άλλαζε και τα ονόματα ο Κεμάλ. Ακριβώς αυτή τη λογική για τους Έλληνες αφαίρεσε το μεσαιωνικό, αυτό που υπήρχε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία των Ρωμιών, και βρήκε εφήβρε ένα αρχαιοελληνικό, το Γιουνάν, το οποίο τι θα πει Γιουνάν. Γιουνάν είναι στα τουρκικά η παραφθορά του Ίωνα, ακριβώς. Και καλά, επειδή η πρώτη που ήταν στη Μικρά Ασία και τα λοιπά ήταν αυτό, λέει Γιουνάν οι Έλληνες. Και Γιουνανιστάν σήμερα μας λένε την Ελλάδα. Έτσι. Αλλά αυτό είναι στην ουσία ο Ίωνας. Έτσι. Αυτό δεν βγαίνει από εκεί, δεν βγαίνει από εκεί. Ο Λιακόπουλος δεν τα ξέρει καλά εκεί. Ναι, τώρα δεν τα ξέρει καλά. Δεν τα ξέρει. Ναι. Αυτό υπήρχε. Ήταν παράλληλο όνομα.
Και οι τέτοιοι το είχαν. Αλλά επικράτησε αυτό από την εποχή του Κεμάλ στην Τουρκία, με τη σημασία που είπαμε. Ανάμεσα στον ελληνισμό τώρα, και όπως είπα, το όνομα Ρωμιός χρησιμοποιείται από όλους. Όσο θα περνάνε όμως οι αιώνες και όσο θα αρχίζουν ανάμεσα και στους Έλληνες να επικρατούν το πνεύμα το δυτικό, να επικρατεί μια αίσθηση, πώς να το πούμε, λίγο άρνησης της παραδόσεως, εκεί θα αρχίσει και ανάμεσα στους Έλληνες να υπάρχει και μια συζήτηση ακόμα, η οποία κορυφώνεται το 18ο αιώνα. Ο 18ος αιώνας είναι καθοριστικός. Δηλαδή, ό,τι τραβάμε σήμερα και στις τελικές του λεπτομέρειες δημιουργήθηκε μέσα στον ελληνισμό το 18ο αιώνα. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και για το όνομα, ανάμεσα σε εμάς πια, ούτε στους Τούρκους ούτε στους Δυτικούς. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι αρχίζουν και λένε ότι δεν πρέπει, λέει, να χρησιμοποιούμε το Ρωμιός. Προσέξτε τώρα εδώ την λογική. Γιατί, λέει, οι Ρωμιοί ήταν Ρωμαίοι, ήταν, λέει, αυτοί μας κατέκτησαν. Γιατί να έχουμε εμείς το όνομα των Ρωμαίων? Δηλαδή, προσέξτε πώς έρχεται αυτός που δουλεύει για τη Δύση. Η Δύση, σας είπα, έκανε αγώνα 1000 χρόνια, έλεγε όχι, εμείς είμαστε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που λέγανε του Γερμανικού Έθνους. Αυτό, λέμε, κάτσε να το σκεφτεί κανείς, είναι να γελάει συνέχεια, ας πούμε, τι σημαίνει αυτή η φράση. Αυτή η φράση έχει μέσα τις 4 αντιφάσεις. Εντάξει. Όμως έτσι λέγανε την αυτοκρατορία τους οι Δυτικοί για 1000 χρόνια. Εντάξει. Αυτό το αστείο όνομα της είχαν δώσει. Αυτοί λοιπόν που θέλανε εμείς να πιστέψουμε ότι δεν είμαστε εμείς οι πραγματικοί κληρονόμοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έρχεται και λένε δεν πρέπει, λέει, να λέμε εμείς ότι είμαστε Ρωμιοί, γιατί αυτό ήταν, λέει, των κατακτητών το όνομα. Εμείς, λέει, είμαστε Έλληνες, αλλά και καλύτερα, λέει, να μην λέμε ούτε Έλληνες, να λέμε Γρεκοί. Αυτό ακριβώς όπως σας το λέω, το λέει... Έλληνες. Ναι, ναι, ναι. Ο Κοραής το λέει αυτό, ακριβώς όπως σας το είπα, είναι η λογική του Κοραή. Έτσι. Ναι, το είχε πάρει. Ο Κοραής είναι μεγάλη περίπτωση, αν θέλει να. Έτσι. Θυμίζει σύγχρονους και πολιτικούς και ιστορικούς, οι οποίοι έχουν έναν μανιώδη ανθεληνισμό. Η περίπτωση του Κοραή είναι ιδιαίτερη, καθώς αντέγραφε ό,τι χειρότερο λέγανε οι Δυτικοί για τους Έλληνες. Το αντέγραφε αυτούσια και προσπαθούσε με το κύρος του, γιατί είχε δημιουργήσει ένα κύρος ο Κοραής γύρω από το όνομά του, γιατί ήταν σπουδαίος φιλόλογος. Δηλαδή, επιστημονικά, καθαρά, η ικανότητά του στη γλώσσα, η ικανότητά του με τα κείμενα, με τις εκδόσεις που έκανε, ήταν σπουδαίες εκδόσεις. Αλλά αυτό το κύρος του το χρησιμοποίησε ακριβώς για να περνάει αυτούσια την ευρωπαϊκή προπαγάνδα στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρα από αυτό που σας είπα τώρα ότι έλεγε για τα ονόματα και γιατί τελικά κατέληγε να προτιμάει το Γρεκός. Δηλαδή, τέλος πάντων, ως αρχαιοελληνιστής θα έπρεπε να προτιμάει το Έλληνας. Δεν προτιμούσε το Έλληνας. Έλεγε το Γρεκός και άντε, λέει, ας πούμε, να λέμε καμιά φορά και το Έλληνας. Αλλά μη, λέει, προς Θεού Ρωμαίοι. Όχι Ρωμαίοι. Έτσι δεν θέλει η Ευρώπη Ρωμαίοι, άρα και εμείς δεν πρέπει να λέμε Ρωμαίοι. Ο Κοραής γράφει αλλού το ακόμα χειρότερο. Ξέρετε τι λέει, σε ένα του από τα πολεμικά φυλάδια τα λεγόμενα. Αντάλλαξαν πάρα πολλά φυλάδια, σύντομα κειμενάκια, 30-40 σελίδων μικρού μεγέθους που τυπώνονταν για να κυκλοφορούνται πολύ και να διαβάζονται από τον πολύ κόσμο. Περίπου λειτουργούσαν όπως τα blog σήμερα, δηλαδή κάτι να το διαβάσω σύντομα. Εντάξει, είχαν αυτή τη λογική αυτά τα φυλαδιάκια εκεί στα τέλη 18ου, αρχές 19ου αιώνα. Αντίλλαξε πάρα πολλά τέτοια, 3-4 τουλάχιστον, με τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Δηλαδή, στην ουσία έβγαζε ο ένας και το άλλος έβγαζε σαν απάντηση. Ήταν και οι δύο, ξέρετε, είχαν κοινό πνευματικό. Ήταν και οι δύο πνευματικοπαίδια του Αγίου Μακαρίου του Κορίνθου. Είναι χαρακτηριστικό για να δείτε τώρα την νοοτροπία του Κοραή. 1784, κάνω μια παρέκβαση τώρα. 1784 πεθαίνει ο πατέρας του Κοραή. Και ο Κοραής βρίσκεται να σπουδάζει ιατρική στο Μομπελιέ, στη Γαλλία. Και δεν έχει χρήματα. Ο πατέρας ήταν αρκετά ευκατάστατος έμπορος, μπορούσε να τον συντηρεί. Πεθαίνει ο πατέρας του, δεν έχει αφήσει χρήματα, κληρονομιά πίσω κτλ. Και έχει πρόβλημα.
Γράφει λοιπόν στον Άγιο Μακάριο, ο οποίος παρότι ήταν δεδιωγμένος τότε από τη Μητροπολή του, λόγω των ορλοφικών, εντάξει, τα οποία είχε λάβει μέρος, ο Άγιος Μακάριος κατάφερε και του εξασφάλισε τα δίδακτρα και τα χρήματα που χρειαζόταν, εν πάση περιπτώσει, για το 1784. Αργότερα ο Κοραής του γράφει μια επιστολή. Και αντί να τον ευχαριστήσει στην επιστολή, υποτίθεται ότι η επιστολή είναι ευχαριστήρια, του κάνει και κήρυγμα. Και τι του λέει, γιατί δεν είχε επηρεαστεί από τον Προτεσταντισμό, και του λέει, δέσποτα, λέει, κοίταξε όμως, λέει, δεν κάνεις καλά. Γιατί, λέει, νηστεύεις πολύ. Δεν πρέπει να νηστεύεις, του λέει. Φθείρεις το σώμα σου, και αυτό, λέει, δεν το θέλει ο Θεός. Καταλάβει τώρα τι καταλάβαινε από Ορθοδοξία ο Κοραής, έτσι. Είναι για να γελάς και να κλαις μαζί. Ο ίδιος δε άνθρωπος, για να δείτε την προκατάληψη του άνδρος, σε άλλη περίπτωση, αναφερόμενο σε έναν Μητροπολίτη ο οποίος ήταν λίγο ευστραφής, λίγο. Έλεγε, μα έτσι λέει ο Χριστός να είστε. Δηλαδή, τον ασκητή τον έβριζε. Τον άλλο που δεν ήταν τόσο ασκητής και εκείνον τον έβριζε. Γιατί ο στόχος του ήταν να βρει στην Εκκλησία. Αυτός ήταν ο στόχος του. Έτσι. Ο Κοραής, λοιπόν, λέει και το άλλο χειρότερο σε ένα από αυτά τα πολεμικά φυλάδια. Λέει το εξής. Όχι, λέει, το Ρωμαίοι. Γιατί οι Ρωμαίοι, λέει, ήτανε αυτοί που κατέλαβαν τους Έλληνες. Αλλά πριν από αυτούς, λέει, υπήρχαν κάτι χειρότεροι εχθροί των Ελλήνων. Ο Άθλιος, λέει, ο Φίλιππος και οι Μακεδόνες του. Οι Σκοπιανοί σήμερα παραπέμπουν, όσοι ξέρουν γράμματα, παραπέμπουν στον Κοραή. Και λένε, να, εσείς δεν τον έχετε για πατέρα του εθνικισμού σας. Αυτός λέει ότι οι Μακεδόνες είναι ξένοι, δεν είναι Έλληνες. Το λέει ο Κοραής, έτσι ακριβώς. Ο Κοραής, δηλαδή, οραματιζόταν μια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία το πολύ. Έτσι, κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν το όραμα. Που αυτό ήταν και το όραμα των Άγγλων στην ουσία. Η αγγλική πολιτική εκείνη την εποχή ακριβώς αυτό ήθελε. Έτσι, μέχρι εκεί μια τέτοια Ελλάδα, ένα μικρό προτεκτοράτο, ίσα ίσα για να μην βγουν οι Ρώσοι και έχουν λιμάνια στη Μεσόγειο. Αυτό ήθελαν, αυτό ήταν που έκαναν οι Άγγλοι και ήθελαν με την Ελλάδα της εποχής. Ο Κοραής, λοιπόν, είναι ακριβώς αυτή τη λογική. Και όσο περνάνε τα χρόνια, και φτάνουμε πια, μπαίνουμε στα χρόνια που ιδρύεται το ελληνικό κράτος, το θέμα με τα ονόματα παίρνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αντιπαράθεση, γιατί καταλαβαίνετε, όποιοι υποστηρίζουν τις δυτικές προπαγάνδες δεν θέλουν ποτέ να γίνει ένα κράτος το οποίο θα είναι ορθόδοξο και το οποίο θα θυμάται ότι στην ουσία έχει την κληρονομιά και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως προς τον κρατικό μηχανισμό και την αυτοκρατορία, αλλά και της ελληνικότητας ως προς την καταγωγή και τα πολιτισμικά στοιχεία. Αυτό, δηλαδή, είναι το βασικό που πρέπει να ξεχάσουμε. Δηλαδή, πρέπει να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Και όσοι, λοιπόν, δουλεύουν και τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους και μισθοδοτούνται από τον Όθωνα και τους υπόλοιπους την αγγλική ουσιαστικά κυριαρχία στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι ρόλο είχε ή έχει, ξέρω εγώ, ακόμα η Αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα σήμερα. Είχε από την ίδρυση του κράτους μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Αγγλική. Έτσι, ακριβώς τον ίδιο ρόλο. Όσοι, λοιπόν, δουλεύουν σε αυτή τη λογική, αυτά είναι τα δύο βασικά τα οποία απεχθάνονται. Την ελληνικότητα και την ορθοδοξία. Αυτά, δηλαδή, τα δύο μεγέθη που συνιστούν αυτό που λέμε και Ρωμιοσύνη. Έτσι, γι' αυτό υπάρχει απεινής πόλεμος της Ρωμιοσύνης. Ένα τελευταίο θα πω, το οποίο είναι και ιστορικό πλέον, δεν είναι τόσο καθαρά μόνο στο θέμα της συνείδησης, για τον Κοραή, μια και το έφερε ο λόγος. Ο Κοραής, όταν εκοιμήθη κάποια στιγμή ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, μετά επικέντρωσε τα βέλη του στον Καποδίστρια. Μισούσε θανάσιμα τον Καποδίστρια. Άμα διαβάσει κανείς τι γράφει ο Κοραής για τον Καποδίστρια, θα νομίζει ότι μιλάει για άλλο πρόσωπο. Δηλαδή, του καταμαρτυρεί ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν υπάρχει, ας πούμε, αδυναμία ελάττωμα το οποίο να μην φορτώνει, να μην αποδίδει στον Καποδίστρια. Όχι. Δεν ήθελε η Ελλάδα να έχει σχέση με την Ορθοδοξία και με τη Ρωσία. Αυτό ήταν το πρόβλημα του Κοραή. Ήθελε μια Ελλάδα αυτό που είναι σήμερα. Ένα εξάρτημα της Ευρώπης. Αυτό στο οποίο θα φτύνουν οι Ευρωπαίοι. Καταλάβατε. Αυτό ήθελε ο Κοραής. Και είναι χαρακτηριστικό το εξής. Βγάζει τρεις αντικαποδιστριακούς διαλόγους. Σας λέω απίστευτες κατηγορίες. Τελείωσαν υπόστατες κατά του Καποδίστρια, έτσι. Τον τρίτο τον εκδίδει 6 μήνες αφού έχει δολοφονηθεί ο Καποδίστριας. Έτσι. Γιατί, ναι, αυτό, υπάρχει εμπάθεια, υπάρχει, έτσι,
Υπάρχουν καταστάσεις άλλες που δεν είναι καν λογικές. Έτσι, δεν είναι καν λογικές. Αυτά λοιπόν θα έλεγα έτσι ως ένα σχήμα της συνείδησης του ελληνισμού στην τουρκοκρατία. Οι Έλληνες ήξεραν πάρα πολύ καλά ποιοι ήταν σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους. Σήμερα είναι το πρόβλημα ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και με τα σύγχρονα μέσα προπαγάνδας αυτή φαίνεται κάπου να πετυχαίνει. Να ξεχάσουν οι Έλληνες ποιοι είναι. Δεν το είχαν ξεχάσει η τουρκοκρατία που δεν υπήρχαν βιβλία. Γιατί το τι είσαι δεν χρειάζεται να διαβάσεις βιβλία για να το καταλάβεις. Έτσι. Είναι ο τρόπος που μεγαλώνεις. Είναι μέσα από το παίρνεις από την οικογένεια. Δεν χρειάζεται να σου το πουν τα βιβλία. Δεν είναι το πρόβλημα λοιπόν ότι ξεχάστηκε ή χάθηκε ή μπορεί να χανόταν στην τουρκοκρατία επειδή δεν υπήρχαν βιβλία, δεν υπήρχαν μέσα. Σήμερα είναι ο κίνδυνος. Μην τυχόν οι Έλληνες ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Εύχομαι να μην γίνει αυτό. Σας ευχαριστώ. Ήταν ένας από τους γιους του Δευκαλίωνα και ο Γρέκος, έτσι είναι το όνομα στα αρχαία, έτσι, ένας από τους γιους του Δευκαλίωνα και ο Αριστοτέλης τον αναφέρει κάπου στα μετεωρολογικά του σε κάτι σχετικό με τη Θεσσαλία, αλλά τώρα δεν είμαι ακριβώς πρόχειρος. Οι Ευρωπαίοι, γιατί ακριβώς αυτή ήταν η λογική που θέλαν να δώσουν στους Έλληνες. Δηλαδή ήταν ο χαρακτηρισμός για όλους αυτούς που είναι στην Ανατολή. Και αυτά όλα τα φόρτωσαν πάνω στον Greek. Δηλαδή υπάρχει σε μεσαιωνικά λατινικά, το έχει ο Παπαγιάννης Ρωμανίδης, το έχει στη Ρωμιοσύνη στο βιβλίο του αυτό, την παραπομπή, σε δύο μεσαιωνικά λατινικά, μεσαιωνικά λεξικά των λατινικών, που στο Γκρέκους έχει δίπλα και λέει «Αγύρτης απατεώνας». Έτσι. Το επιχείρημα που λένε ότι η συνήθεια της εντυπώσεως υπήρχε μόνο στους λογίους, αλλά όχι στο λαϊκό σώμα. Μάλιστα. Πώς απαντιέται, πέραν του αυτού που αναφέρεται με τη Λάρα, τον Αλέξανδρο. Αχα, ναι. Ότι πρέπει να μεγαλέψουμε που οπωσδήποτε έχει πει στο λαό. Έχουν μάλιστα τις αποδείξεις που να δείχνουν την ελληνικότητα σε λαϊκότητα. Ναι, το ερώτημα είναι για όσους δεν το άκουσαν ότι κάποιοι λένε, λέει, ότι εντάξει, ναι, αυτά που λέτε υπάρχουν, υπήρχαν ανάμεσα στους λογίους Έλληνες, μορφωμένους Έλληνες, αλλά πώς αποδεικνύεται ότι ο λαός είχε συνείδηση ελληνικότητας. Καταρχάς θα πω ότι είναι περίπου η ίδια σοφιστία αυτό το επιχείρημα που είπαμε και στην αρχή. Δηλαδή δεν λέμε μεταξύ μας ότι είμαστε Έλληνες, άρα δεν είμαστε Έλληνες. Εντάξει. Σήμερα γιατί δεν διερωτώμεθα κατά πόσο ο Έλληνας που δεν έχει πάει στο πανεπιστήμιο τι ιδέα ελληνικότητας έχει. Δεν διερωτώμεθα σήμερα θεωρούμε δεδομένο. Έτσι. Γιατί διερωτώμεθα για τότε. Βεβαίως διερωτώμεθα γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος που δεν ξέρει γράμματα δεν γράφει ποτέ και άρα μπορεί να λέμε επειδή δεν το γράφει δεν είχε τη συνείδηση. Αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα λογικό. Εντάξει, αν το έγραφε κανείς και έλεγε «Εγώ δεν είμαι Έλληνας», έγραφε στα ελληνικά κανείς όπως στην Πελοπόννησο και έλεγε «Εγώ δεν είμαι Έλληνας, είμαι ξέρω εγώ Τούρκος, είμαι Βενετός, είμαι από το Σύριο», τότε θα ήταν επιχείρημα να πούμε ότι «Να ρε παιδιά, έχουμε κάποιους που λένε ότι δεν είναι Έλληνες, πώς μας λέτε εσείς ότι ήταν Έλληνες», καταλάβατε. Δεν λέει ο άλλος τι είναι και επειδή πάντα ο άνθρωπος που δεν ξέρει γράμματα δεν θα το γράψει, λέει «Δεν ήταν Έλληνες». Αλλά θα σας πω κάτι. Και του μαθαίνει ότι είναι Έλληνας. Και του μαθαίνει ότι είναι Έλληνας. Προσέξτε κάτι. Το ένα μόνο σας το είπατε, το επιχείρημα ότι ο Μεγαλέξαρος ήταν λαϊκότροπο και ποιοι το διάβαζαν κτλ. Δεν το διάβαζαν οι λόγοι. Συνήθως όποιος ήξερε γράμματα, ο παπάς συνήθως στις αγροτικές κοινότητες, κάνας ψηλοδάσκαλος της πόλης, το διάβαζε και στους υπόλοιπους. Έχουμε μαρτυρίες ότι γινόντουσαν τέτοιες συγκεντρώσεις και διαβάζαν και όχι μόνο το Μεγαλέξανδρο και άλλα πράγματα. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε σε αυτό το διάστημα, σε αυτήν την περίοδο που λέτε, καμία μαρτυρία, όπως είπα, για το αντίθετο. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιον που να λέει «εγώ δεν είμαι Έλληνας». Και προσέξτε κάτι. Όσοι τα λένε αυτά, σας είπα, δεν γνωρίζουν καθόλου τις πραγματικότητες της τουρκοκρατίας. Γιατί εγώ να μην γίνω Τούρκος,
Γιατί να μην γίνω Τούρκος? Ξέρετε ποια ήταν η διαφορά του μουσουλμάνου από το χριστιανό? Καμία σχέση. Ο ένας ήταν άρχον και ο άλλος ήταν αρχόμενος. Ο χριστιανός έπρεπε να δουλεύει για να τρώει και ο μουσουλμάνος. Γιατί αυτοί επέλεγαν να μένουν χριστιανοί? Θα μου πείτε, ήταν η πίστη. Ναι, και η πίστη είναι διάσταση της ελληνικότητας, η ορθόδοξη πίστη. Δεν γίνανε ούτε καθολικοί ούτε τίποτα, ορθόδοξοι παραμείναν. Ενώ ήξεραν ότι αν γινόντουσαν, ένα κλικ ήταν, τι ήταν να γίνουν μουσουλμάνοι. Γινόντουσαν αμέσως ανώτατο στρώμα. Και μην κοιτάτε, αυτό δεν το έκαναν όχι μόνο οι απλοί άνθρωποι, έτσι, αλλά δεν το έκαναν ακόμα και τα ανώτερα στρώματα. Για παράδειγμα, οι φαναριώτες. Λένε μερικοί φαναριώτες, λέει, δεν ήταν πουλημένοι στους Τούρκους, ήταν συνεργάτες των Τούρκων. Έτσι. Γιατί σαφώς και έπρεπε να έρθουν σε επαφή με τους Τούρκους για να συνεργαστούν, αλλιώς δεν θα μπορούσε να επιβιώσει ο Ελληνισμός, αν δεν υπήρχε η λειτουργία αυτή των φαναριωτών, των αρχόντων δηλαδή του τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού. Και οι άνθρωποι αυτοί, ξαναλέω, δεν έχουν καμία σχέση τι θα πει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Μαυροκορδάτος, ας μην λέω τώρα τον πιο γνωστό από τους φαναριώτες, τον πρώτο τον Μαυροκορδάτο, όχι αυτόν της Επανάστασης, τον προπροπάπο του, που ήταν ο πρώτος που έγινε μεγάλος διερμηνέας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εάν γινόταν μουσουλμάνος, θα μπορούσε να γίνει μέχρι και μεγάλος βεζίρης. Πρωθυπουργός δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν το διανοήθηκε ποτέ καν. Γιατί? Αυτό είναι που δείχνει τη συνείδηση που έχει ο άνθρωπος. Καταλάβατε. Σε συνθήκες που έχουμε θρησκευτικό κράτος, σε συνθήκες που είσαι άλλης κατηγορίας πολίτης, ο Ελληνισμός επέμεινε στο να διατηρήσει την ιδιαιτερότητά του. Και όχι μόνο επέμεινε, γιατί είναι και το γλωσσικό. Πέρα από το θρησκευτικό, στον τέταρτο Βενετοτουρκικό πόλεμο, στο Μοριά, οι Βενετοί, ξέρετε τι λένε? Υπάρχουν σε αναφορές που στέλνουν στη Βενετία οι στρατηγοί. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε, λέει, όταν έχουν επικρατήσει, ποιοι είναι οι Έλληνες και ποιοι οι Τούρκοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλος ο Μοριάς μιλούσε ελληνικά. Και οι Τούρκοι της Πελοποννήσου, οι μουσουλμάνοι της Πελοποννήσου, είχαν γλωσσικά εξελληνιστεί το 17ο αιώνα. Εντάξει. Αυτά λοιπόν όλα είναι σαφείς δηλώσεις της συνείδησης και εκείνων που δεν έχουν τη δυνατότητα να γράψουν και να εκφράσουν την ελληνικότητά τους με γράμματα. Δεν επικοινωνούν με τους Ευρωπαίους για να χρειαστεί να το κάνουν και δεν ξέρουν και καθόλου γράμματα. Αλλά η ίδια η διατήρηση του ελληνισμού μέσα στις συνθήκες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι, ξαναλέω, η τρανότερη απόδειξη της συνείδησης που υπήρχε. Ναι, ως προς το θέμα που λέτε για τη θρησκευτική συνείδηση, αν και νομίζω ότι ήδη κάποια πράγματα τα είπαμε, είναι σαφές ότι ο Ελληνισμός, η Ορθοδοξία πλέον γίνεται μια σαφής ταυτότητα του Ελληνισμού, γίνεται στοιχείο της ταυτότητας του Ελληνισμού, δεν είναι δηλαδή μόνο το θέμα πλέον της πίστης, είναι ταυτότητα του Ελληνισμού και μάλιστα είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Προσέξτε εδώ κάτι πολύ σπουδαίο. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, είτε η μάνα ενός χριστιανόπουλου στα τουρκοκρατούμενα Βαλκάνια μιλούσε ελληνικά, είτε μιλούσε βουλγάρικα, είτε μιλούσε αρβανίτικα, είτε μιλούσε βλάχικα, το παιδάκι αυτό, εάν η οικογένεια μπορούσε να το στείλει σχολείο να μάθει κάποια γράμματα, θα πήγαινε στον παπά αρχικά, αν ήταν ειδικά σε αγροτική κοινωνία, αποκλειστικά και μόνο ο παπάς ξέρει γράμματα. Και ξέρετε τι γράμματα θα μάθαινε το παιδάκι αυτό? Ελληνικά. Και αν ήθελε να κάνει κάτι στη ζωή του, να γίνει κάτι σπουδαίο μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ένα χριστιανόπουλο, έπρεπε να ξέρει πολύ καλά ελληνικά. Γιατί όλες οι θέσεις και όλα τα αξιώματα προβλέπονταν ακριβώς για Έλληνες. Γενικά για τους Ορθοδόξους, έλεγαν οι Οθωμανοί. Αλλά εννοούσαν σαφώς τους Έλληνες, γιατί δεν μπορούσες να πας με βλάχικα να γίνεις μεγάλος διερμηνέας, ούτε με βουλγάρικα. Μόνο με ελληνικά μπορούσες να γίνεις μεγάλος διερμηνέας. Εδώ λοιπόν αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι κατόρθωσαν να μας το διαλύσουν. Ότι δηλαδή δεν είχαμε συνεργασία με τους άλλους Βαλκανικούς. Οι άλλοι Βαλκανικοί λαοί θέλαν να αισθάνονται Έλληνες. Λέει ο Μιχαήλ κάτι καταπληκτικό. Μιλάει για έναν πολύ γνωστό καθηγητή χημίας, θα λέγαμε τα σημερινά δεδομένα, στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία της εποχής του, ο οποίος ήταν
Βούλγαρος. Μάνα του μιλάει για βουλγάρικα. Αυτός λέει, το γράφει ο Μιχαήλ, ο Βούλγαρος τη φύση, γιατί τους λέει να κοιτάξτε ας πούμε ποιοι είναι οι Έλληνες εκεί κάτω, ο Βούλγαρος λέει τη φύση, τον ξέραν ως καθηγητή στην Ακαδημία του Βερολίνου, ο Βούλγαρος τη φύση λέει Έλλην την προαιρέσει. Οι περισσότεροι δεν ξέραν ότι αυτός είχε βουλγαρική καταγωγή, γιατί αυτός στην Ευρώπη ξέρετε πώς πήγε και συστήθηκε, Έλληνας. Ελληνικά μιλούσε, αυτή ήταν η γλώσσα του και έτσι παρουσιαζόταν στην Ευρώπη. Τον ξέραν ως έναν Έλληνα καθηγητή. Και σου λέει ο Μιχαήλ, δεν είναι Έλληνας λέει ακριβώς, δικός μας λέει είναι και αυτός, αλλά αυτός λέει είναι Βούλγαρος γεννήθηκε. Ο Βούλγαρος στη φύση Έλλην την προαιρέσει. Και άρχισαν σιγά σιγά οι δυτικές προπαγάνδες, πώς θα τραβήξουν όλους αυτούς μακριά από τον Ελληνισμό για να μας απομονώσουν όλους τους Ορθοδόξους και να μας ελέγχουν. Σήμερα δεν είναι αναστρέψιμο αυτό. Δηλαδή, κάτι που λένε κάποιοι για βαλκανικές συνομοσπονδίες και συνεργασίες είναι μία αναστρέψη, είναι άλλο πράγμα. Εκεί δεν υπήρχε συνομοσπονδία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν αισθάνονταν διαφορετικός λαός. Δεν είχαν την έννοια της εθνικής συνείδησης. Αυτό μόνο οι Έλληνες το είχαν. Οι άλλοι αισθάνονταν ότι είναι Ορθόδοξοι, άρα μαζί με τους Έλληνες και κοίταγαν να εξελληνιστούν για να προκόψουν στη ζωή τους. Έτσι πήγαινε το πράγμα μέχρι το 19ο αιώνα. Είναι χαρακτηριστικό δε το εξής, ότι όταν οι πρώτοι παπικοί πηγαίνουν να κάνουν ιεραποστολή 16ο αιώνα στην Αλβανία, το πρώτο πράγμα που κοιτάνε να κάνουν στην Αλβανία, ξέρετε τι είναι? Να τους φτιάξουν αλφάβητο. Να τους φτιάξουν αλφάβητο. Για να τους δημιουργήσουν γραπτή μορφή γλώσσας, άρα να αρχίσουν σιγά σιγά να τους τραβάνε μακριά από τον Ελληνισμό. Μέχρι τότε όποιος χριστιανός Αρβανίτης, Έλληνας ήταν. Δεν υπήρχε εθνική συνείδηση που λέει τώρα ο Ράμα, ακούσατε κάτι ανοησίες που έλεγε ότι χτίσαν τον Παρθενώνα, ξέρω εγώ τι έλεγε κτλ. Μα δεν υπήρχε άνθρωπος που να δηλώνει Αλβανός εθνικά πριν από τα τέλη του 19ου αιώνα. Κανείς. Τότε, μετά το 1875, κάποιοι που πηγαίνουν λόγοι και σπουδάζουν στην Ευρώπη έρχονται με τις ιδέες αυτές του εθνικισμού και λέει: α, εμείς δεν είμαστε να με τους Έλληνες, γιατί να είμαστε με τους Έλληνες, εμείς είμαστε οι ένδοξοι, οι Λυρίοι, ξέρω εγώ, οι αρχαίοι. Και αρχίζουν και φτιάχνουν ένα μυθικό παρελθόν, ξέρω εγώ. Και ο Σκεντέρμπεϊς, λέει, δικός μας είναι. Ο Σκεντέρμπεϊς, ξέρετε τι θα πει βέβαια. Ο Σκεντέρμπεϊς ήταν ο τελευταίος που πολέμησε τους Οθωμανούς στα Βαλκάνια. Έτσι, 15ο αιώνα, μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Ήταν στην περιοχή της Αλβανίας βέβαια, Αρβανίτης. Είχαν μεγάλη παράδοση στρατιωτικοί Αρβανίτες. Μεγάλοι πολέμιστες, σπουδαίοι πολέμιστες. Ξέρετε τι θα πει το όνομα Σκεντέρ Μπέης. Ακριβώς. Ο Μπέης Αλέξανδρος. Τόσο Αλβανός ήταν. Εκτός να μας πούνε ότι και ο Αλέξανδρος ήταν Αλβανός, ξέρω εγώ έτσι. Δεν το. Εντάξει. Να, για την Ολυμπιάδα, ναι, για την Ήπειρο, ναι, σωστά. Έτσι. Εκτός να μας πούνε ότι και ο Αλέξανδρος ήταν Αλβανός, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι όποιος δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να καταλάβει και πώς λειτουργούν τα Βαλκάνια, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί είμαστε έτσι όπως είμαστε. Δηλαδή είναι τελείως παλαβό. Πρέπει να μας έχουμε φάει τόση προπαγάνδα, ας πούμε, και βλέπουμε πραγματικά ένα ψεύτικο κόσμο. Δηλαδή θεωρούμε απόλυτα φυσιολογικό να είμαστε οι Ορθόδοξοι διασπασμένοι. Μα δεν υπάρχει πιο παράλογο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο παράλογο πράγμα. Έτσι. Και όχι απλώς διασπασμένοι, και πολλές φορές εχθρικοί και σε αντίπαλους συνασπισμούς να βρισκόμαστε. Ενώ σας ξαναλέω, μέχρι το 19ο αιώνα, όλοι αυτοί οι λαοί, οι λαότητες, δεν είναι σωστά να μιλάμε και για εθνότητες καν εκείνη την εποχή, αισθάνονταν ότι ανήκανε μαζί με τον Ελληνισμό μέσα στη λογική της Ρωμιοσύνης, ήταν Ορθόδοξοι και η ελίτ όλης της Ορθοδοξίας ήταν αυτοί που ξέραν ελληνικά. Κάποιοι τα ξέραν από τη μάνα τους, κάποιοι τα μάθαιναν μετά. Δηλαδή, πώς λέμε σήμερα ο κριτικός ο Πελοποννήσιος, έτσι ήταν εκείνη την εποχή ο Αρβανίτης, ο Βούλγαρος, ο Βλάχος κτλ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Καμία άλλη διάκριση. Και προσέξτε τώρα την ανθεληνική προπαγάνδα πώς δουλεύει και πώς μας τρώει τα μυαλά μας. Γιατί ήταν στο μυαλό μας πρώτα. Μετά έρχεται στο οικονομικό και στο στρατιωτικό επίπεδο. Οι Βούλγαροι δεν είναι Έλληνες, πάνε έξω εχθροί. Οι Βλάχοι δεν είναι, οι Μολδαβοί δεν είναι, κάναν τη Ρουμανία, που Ρουμανία σημαίνει Ρωμανία βέβαια, έτσι από εκεί βγήκε το όνομα, άλλη κουβέντα αυτή. Και οι Σέρβοι επίσης δεν είναι. Οι Σέρβοι είχαν βέβαια μια ιδιαίτερη ταυτότητα από αρκετά νωρίς. Ήταν οι μόνοι που και πριν αρχίσουν να έρχονται οι δυτικές προπαγάνδες είχαν μια σχετική διαφοροποίηση από εμάς οι Σέρβοι, γιατί στον ύστερο μεσαίωνα το σερβικό κράτος ήταν το ισχυρό κράτος στα Βαλκάνια και όχι η παρικμασμένη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Είχαν κάνει και πατριαρχείο από νωρίς, οπότε εκείνοι ήταν οι μόνοι που είχαν μια κάποια διαφοροποίηση από εμάς. Έτσι. Οι Σέρβοι άλλο, οι Αλβανοί άλλο. Προσέξτε, αποδυναμωμένος ήδη ο Ελληνισμός στον 20ο αιώνα.
Και στον 21ο τι έχουμε? Α, και βγήκε και ένα άλλο έθνος εδώ, οι Μακεδόνες. Πιάνει δηλαδή η αμερικανική πολιτική τις παλιές ανθεληνικές, να μην τις πω τώρα, και τις ξαναφέρνει και λέει, ωραία, θα φτιάξουμε και ένα μακεδονικό έθνος. Άλλος ένας αποσχισμένος στα Βαλκάνια από τους Έλληνες. Και μάλιστα και πιο εχθρικός απέναντί τους, γιατί τους παίρνει και τη δική τους παράδοση. Εντάξει, έτσι δημιουργήθηκε το κράτος των Σκοπίων, ως Μακεδονία. Ξέρετε, δεν υπήρχε κανείς που έλεγε ότι είναι Μακεδόνας πριν από τα μέσα του 20ου αιώνα. Κανείς δεν το είχε πει ποτέ. Οι άνθρωποι ήταν Βούλγαροι, Βουλγαρότατοι, που θέλαν τη Μακεδονία βέβαια, αλλά τη θέλαν για να την ενώσουν με τη Βουλγαρία. Όχι για να κάνουν δικό τους μακεδονικό έθνος. Δεν υπήρχε κανένας τέτοιος ποτέ. Εντάξει, αυτά μπήκανε από την εποχή του Τίτο και μετά. Και προσέξτε πώς πάει η προπαγάνδα ακόμα πιο πέρα η ανθεληνική και πώς δουλεύει εις βάρος μας. Έχετε ακούσει, βέβαια τώρα φάγαν μερικές σφαλιάρες αυτοί και το κόψανε, γύρω στο 12, 11, 12, που κάποιοι βγάζαν κάτι σημαίες της ανεξάρτητης Κρήτης, κάτι ότι οι κριτικοί δεν θέλουν να είναι με την Ελλάδα, ότι οι κριτικοί δεν είναι, είναι η ίδια ακριβώς προπαγάνδα. Η ίδια ακριβώς προπαγάνδα. Οι Βούλγαροι, σας είπα, δεν είναι Έλληνες, οι Βλάχοι δεν είναι Έλληνες, οι Μολδαβοί δεν είναι Έλληνες, οι Σέρβοι δεν είναι Έλληνες, οι Αλβάνοι δεν είναι Έλληνες, οι Μακεδόνες δεν είναι Έλληνες, οι Κρητικοί δεν είναι Έλληνες, οι Πελοποννήσιοι δεν είναι Έλληνες, δεν υπήρξατε ποτέ, ρε Βλάκες, ας πούμε. Αυτό, εκεί πάει το πράγμα. Έτσι, οι Κρητικοί δεν είναι Έλληνες, οι Πελοποννήσιοι. Στην Κρήτη, ξέρετε, πέσανε και λεφτά, κάνανε και κανένα δύο σταθμούς ραδιοφωνικούς και τα μεταδίδαν αυτά εκεί από το Σόρος, πήραν κάτι επιδοτήσεις και άρχισαν και πήγαν και στα καφενεία. Αλλά φάγανε κάτι σφαλιάρες, ας πούμε, εκεί στα καφενεία και μαζευτήκανε μετά το 13. Τώρα δεν τα λέει. Και η σταθμή αυτή, νομίζω, ένας έχει κλείσει κιόλας που τα έλεγε αυτά και στην Κρήτη. Έτσι. Αλλά. Και η Vodafone το είχε βάλει ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Με τη σημαία, λέει, της ανεξάρτητης Κρήτης. Η οποία πια ανεξάρτητη Κρήτη. Δηλαδή, είναι όχι προπαγάνδα, όχι ψέμα. Δηλαδή, είναι τόσο χοντρά τα ψέματα. Μόνο η άγνοια της ιστορίας επιτρέπει αυτά τα πράγματα να ακούγονται στο. Ξέρετε τι ήταν η σημαία αυτή? Αυτή η σημαία ήταν η σημαία του ελληνικού κράτους, που ξέρετε ότι η κανονική σημαία, η αρχική του ελληνικού κράτους ήταν με το μεγάλο σταυρό στη μέση. Δεν ήταν που η Χούντα την πέταξε στην άκρη το σταυρό. Ξέρετε ότι αυτό έγινε επίσημη σημαία παντού, επί Χούντας και πήγε η σημαία στην άκρη. Ήταν ο μεγάλος σταυρός. Και αναγκαστικά, επειδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε επικυριαρχία πάνω στο κράτος, δεν ήταν ανεξάρτητο κράτος η Κρήτη, ήταν αυτόνομο κράτος από το 1898 μέχρι το 1913. Η συμφωνία προέβλεπε ότι θα βάλουν πάνω και αυτό το κόκκινο με το αστέρι, για να δηλώνει ότι αυτό έχει και η Οθωμανική Αυτοκρατορία επικυριαρχία πάνω σε αυτό. Αυτό φτιάχτηκε αυτή η σημαία. Δεν είναι ο Καγιαλές, ο μεγάλος ήρωας της Κρητικής Επανάστασης του 1997. Ποιος να τον ξέρει τον Καγιαλέ και τι λέμε στα παιδιά στα σχολεία. Είναι ατρελαίνες. Είναι ατρελαίνες. Λέμε τόσες βλακίες, τόσα σκουπίδια στα παιδιά. Ο Καγιαλές, λοιπόν, ο Σπύρος, ήταν ένας από τους πολλούς αμόρφωτους κριτικούς που είχαν πάρει τα όπλα το 1897 σε μια από τις δεκάδες κριτικές επαναστάσεις κατά των Τούρκων. Οι επαναστατημένοι Έλληνες ήταν στο ακροτήρι των Χανίων, και ο Βενιζέλος μαζί και ο στρατηγός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, που ήταν όλων των δυνάμεων της Κρήτης. Από κάτω οι Ευρωπαίοι, συνασπισμένη μοίρα ευρωπαϊκών δυνάμεων, ήθελε να σταματήσει η Επανάσταση. Κανονιοβολούσαν τις θέσεις των επαναστατημένων Ελλήνων. Είχαν πάει, λοιπόν, την προηγούμενη μέρα, είχε πάει ο γιος του Κανάρη με ένα πολεμικό πλοίο του ελληνικού κράτους και τους είχε αφήσει μια μεγάλη σημαία, τέτοια αυτή με το σταυρό. Αυτή τη σημαία, λοιπόν, είχαν βάλει πάνω οι επαναστατημένοι Κρητικοί. Δεν είχαν βάλει καμιά της Κρήτης, ξέρω εγώ, και τι άλλες βλακίες. Και όταν, λοιπόν, η ναύαρχη, ο Ιταλός συγκεκριμένα, σημάδεψε και πέτυχε τη σημαία και την έριξε, οι Έλληνες ξαναστήσαν τη σημαία, την ελληνική. Την ξαναρίχνει δεύτερη φορά, την τρίτη φορά διαλύθηκε τελείως και η βάση. Δεν μπορούσε να σταθεί, είχε φύγει η βάση. Και τότε ο Καγιαλές παίρνει τη σημαία και πάει και στέκεται εκείνος στην άκρη του ακροτηρίου, έτσι, και έκανε το σώμα του ιστό για τη σημαία και η σημαία ανέμιζε από το σώμα του. Και οι Ιταλοί το είδανε, βέβαια, και σταμάτησαν το πυρ, έτσι. Και εμείς, δυστυχώς, ποιο Ελληνόπουλο ξέρει τι ήταν ο Καγιαλές? Και σας λέω ότι δεν το ξέρουν ούτε κριτικοί. Όχι όλοι, όχι όλοι. Όχι όλοι.
Δηλαδή, ακόμα υπάρχουν και κριτικοί που δεν τον ξέρουν τον Καγιάλη. Έτσι. Ναι. Επειδή ρωτήσατε, να ρωτήσει και ο κύριος λίγο. Ξέρουμε από την Βυζαντινή ιστορία ότι ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος εστράφηκε εναντίον του Βουλγαρικού Έθνου. Αν υπάρχει. Όχι. Θα σας πω αμέσως. Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Οι Βούλγαροι καταρχάς είναι εκ καταγωγής, ξέρετε, η καταγωγή τους είναι ουραλοαλταϊκή, δηλαδή είναι ψιλομογγόλοι. Είναι οι δυτικότεροι, είναι έτσι ακριβώς. Είναι οι δυτικότεροι, ας το πούμε, οι πιο πρώτοι από αυτά τα φύλλα που φτάσαν εδώ. Δεν έχουν καμία σχέση. Σήμερα είναι εξλαβισμένη η βουλγαρική γλώσσα τους και τα λοιπά. Είναι σλαβική στην ουσία. Η αρχική όμως πλευρά των Βουλγάρων είναι τελείως διαφορετική. Ήρθαν στην περιοχή, εγκαταστάθηκαν, εξλαβίστηκαν, εκχριστιανίστηκαν. Εκεί λοιπόν αρχίζει το ζήτημα με τους Βουλγαρούς, οι οποίοι κατεβαίνουν όντως τον 10ο αιώνα με τον Σιμεών, το σπουδαιότερο από τους μεσαιωνικούς βασιλείς τους, τον Τζάρο Σιμεών, ο οποίος όντως φτάνει να πολιορκήσει την Κωνσταντινούπολη. Ως τι όμως, εδώ είναι το θέμα, δεν ήρθαν ως ξένο κράτος ή ως ξένος λαός να καταλάβουν και να διαλύσουν την αυτοκρατορία, αλλά όπως από αιώνες στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχαμε Αρμένιους για παράδειγμα αυτοκράτορες. Χωρίς αυτό να πειράζει κανέναν. Από τη στιγμή που ήταν Ορθόδοξοι και ήταν εξελινισμένοι, σαφώς και μπορούσαν να είναι και Αρμένοι. Με την ίδια λογική βάδισε ο Σιμεών κατά της Κωνσταντινούπολης. Και ξέρετε πώς επιγραφότανε ο ίδιος. Βασιλεύς Ρωμαίων και Βουλγάρων. Όλη του η γραμματεία του Σιμεών ήταν στα ελληνικά. Στα ελληνικά έγραφε ο Σιμεών. Στις πρέσπες που είναι ο τάφος του, όλοι αμέσως στο ναό είναι ελληνικά. Ο Σιμεών λοιπόν είχε απόλυτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Βυζαντινές πηγές τον αναφέρουν ως ημιαργείο. Αργείος από τον Όμηρο και τα λοιπά, Έλληνας δηλαδή, ότι ήταν μισοέλληνας πραγματικά ο Σιμεών, γιατί είχε ζήσει καιρό στην Κωνσταντινούπολη, εκεί είχε μεγαλώσει και είχε μορφωθεί ουσιαστικά, και βάδισε όχι να καταλύσει την αυτοκρατορία, αν επικρατούσε ο Σιμεών, δεν θα κατέλυε την αυτοκρατορία, ούτε θα άλλαζε κανένα όνομα. Θα γινόταν ο ίδιος πολύ απλώς αυτοκράτορα των Ρωμαίων. Όπως έχουμε και άλλες φορές διεκδικητές που ανέτρεψαν τους κανονικούς εντός εισαγωγικών αυτοκράτορες. Ξέρετε ότι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν υπήρχε κανονική διαδοχή. Ούτε κανένας νόμος που έλεγε ποιος θα αντικαταστήσει τον αυτοκράτορα, έτσι. Δεν υπήρχε αυτός ο πρωτογενής ρατσισμός που υπάρχει στην Ευρώπη. Ξέρετε, ο πρωτογενής ρατσισμός δεν είναι εγώ είμαι μαύρος και εσύ είσαι άσπρος και γι' αυτό δεν σε πάω. Ο πρωτογενής ρατσισμός είναι αυτό που είχε η φεουδαρχική Ευρώπη. Δηλαδή, δύο άνθρωποι που είχαν γεννηθεί στον ίδιο τόπο, μιλούσαν την ίδια γλώσσα, είχαν την ίδια θρησκεία, ήταν ακριβώς οι ίδιοι φυλετικά. Ο ένας είχε γεννηθεί εξ ορισμού για να άρχει και ο άλλος για να άρχεται. Ο φεουδάρχης ήταν εξουσία. Ο άλλος ήταν ο γιος του χωρικού, θα γινόταν γιος χωρικός αναγκαστικά. Ας ήταν καθυστερημένος ο φεουδάρχης και ο άλλος πανέξυπνος, ας πούμε, έτσι θα ήταν τα πράγματα. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ σε εμάς. Σε εμάς ήταν αδιανόητο κάτι τέτοιο. Ούτε κληρονομικότητα υπήρξε. Και όσοι αυτοκράτορες κατόρθωσαν να δημιουργήσουν δυναστείες, οικογένειες δηλαδή διαδεχτούν τα παιδιά τους και τα γονιά τους, απλώς το κατάφεραν να το κάνουν. Δεν ήταν πουθενά νομιμοποιημένο αυτό. Και μάλιστα από τη Μεσοβυζαντινή περίοδο και μετά. Επειδή ακριβώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουν, ξέρετε τι κάνανε. Στέφανε τους γιους τους συναυτοκράτορες ενώ ζούσανε. Οπότε όταν πέθαινε ο γέρος, υπήρχε ήδη αυτοκράτορας. Δεν χρειαζόταν να μεριμνήσει εκείνος για να τον αποδεχθεί ο στρατός και τα λοιπά, που ο βασικός ήταν ο στρατός που έπρεπε να αποδεχτεί τον νέο αυτοκράτορα. Υπήρχε ήδη αυτοκράτορας. Έτσι. Γιατί δεν γινόταν αποδεκτή η λογική ότι κάποιος είναι διάδοχος κάποιου και είναι φεουδό του, ας πούμε, το κράτος, είναι κληρονομικό δικό του το κράτος. Εντάξει, η αυτοκρατορία ποτέ δεν ήταν στην Ανατολή κληρονομική. Έτσι. Ο Σιμεών λοιπόν με αυτή τη λογική βάδιζε. Βέβαια, όταν ο βουλγαρικός εθνικισμός αναπτύχθηκε και εκείνος με δυτική επίδραση στο 19ο αιώνα, όντως θυμήθηκαν τον Σιμεών και όντως τον παρερμήνευσαν ως εχθρό των Ελλήνων και πολέμιο των Ελλήνων. Τον 11ο αιώνα, λοιπόν, αρχές του 11ου αιώνα, που ο Βασίλειος ξεκλήρισε όντως τις βουλγαρικές δυνάμεις και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε πλέον βουλγαρικός κίνδυνος για την αυτοκρατορία. Το έκανε ακριβώς και εκείνος μέσα στη λογική όχι των ξένων, αλλά των υπηκών της αυτοκρατορίας. Η ποινή της τύφλωσης που τους επέβαλε προβλέπεται από τους ρωμαϊκούς νόμους για τη στάση κατά του αυτοκράτορα. Δεν είναι ποινή που επιβάλλεται σε ξένα στρατεύματα. Και αν ήταν ξένοι, αν ήταν Άραβες, ποτέ δεν τύφλωσαν Άραβες, ας πούμε.
που πιάσανε χμαλό τη Βυζαντινή. Γιατί δεν το πρόβλεπαν οι νόμοι. Ενώ αυτοί ήταν υπήκοοι τη αυτοκρατορία που είχαν στασιάσει κατά του αυτοκράτορα. Έτσι του αντιμετώπισε ο Βουλγαροκτόνο, γι' αυτό του τύφλωσε.